Κυριάκος Κότσογλου, αναπληρωτής καθηγητής ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Νορθάμπρια, δικηγόρος Αθηνών. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη. Λοιπόν, να πούμε με δύο λόγια την υπόθεση για να ξέρουν οι ακροατές. Νομίζω περισσότερο ότι γνωρίζουν από τα μηνύματα. Ένας αστυνομικός, το 19, δεν κάνω λάθος, εκτός υπηρεσίας, αντιλήφθηκε δύο Ρωμάοι οι οποίοι έβαλαν με τη βία, απήγαγαν στην ουσία μια ηλικιωμένη γυναίκα 82-83 ετών στο αυτοκίνητο με σκοπό να τη ληστέψουν, να την πάνε στο ATM και να τη ληστέψουν. Τους καταδίωξε. Έγινε συμπλοκή. Τράβηξε πιστόλι ο ένας από τους δράστες. Τράβηξε ο αστυνομικός το δικό τους. Στη συμπλοκή έπεσαν τέσσερις πυροβολισμοί. Η μία, νομίζω, εξωτρακίστηκε και, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο τραυμάτισε τον ένα από τους δράστες. Οι οποίοι έφυγαν, τον εγκατέλειψαν, υπέκυψαν τα τραύματά του, η γυναίκα σώθηκε. Ο αστυνομικός έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή του και του γιου του, 4 ετών τότε, για να σώσει την γυναίκα. Και το δικαστήριο του καταδίκασε πρωτοδίκως. Λοιπόν, θα ήθελα τη γνώμη σας, αστυνομική. Ναι, αυτή είναι και η δική μου εικόνα. Δεν έχω γνώση της στοιχογραφίας και δεν έχω διαβάσει ακόμα προφανώς την απόφαση ή να δω την μετελογισή της. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από κάτι διαφορετικό. Ξέρουμε όλοι τι έχει καταδικαστεί ο αστυνομικός. Έχει ωστόσο γίνει μια καταγγελία από τον συνήγορο υπεράσπισης, τον συνάδελφό σας, σε συζήτηση μαζί της, ότι στην αίθουσα του δικαστηρίου υπήρξαν παρευρισκόμενοι οι οποίοι εκτόξευσαν απειλές κατά της έδρα. Εγώ θα λοιπόν να εκφράσω την απορία μου για ποιο λόγο δεν διακόπη η συνεδρίαση και δεν γίνανε οι νόμιμες ενέργειες κατά αυτών που απειλούσαν την έδρα και δήλωσαν ότι αν δεν λάβουν την απόφαση την οποία επιθυμούν, θα λάβουν τον νόμο στα χέρια τους. Εγώ λοιπόν βλέπω εδώ ένα πρόβλημα και προβλέπω και το καταθέτω δημόσια ότι έχουμε διανύσει τη μισή διαδρομή και πάνω για μια καταδίκη της Ελλάδος από το Στρασβούργο και από το ΕΔΑ για παραβίαση του δικαιώματος σε δίκη. Γιατί δεν μπορώ να δω πώς ένα δικαστήριο παραμένει αμερόληπτο όταν και μάλιστα ένα ανοιχτόρκο το δικαστήριο με ενόρκους, δηλαδή με πολίτες που έχουν κληρωθεί για να δικάσουν, όταν έχουν εκτοξευτεί απειλές. Δεν υιοθετώ την άποψη αυτή, δεν γνωρίζω αν έγιναν, αλλά αν τα πράγματα είναι έτσι, τότε έχουμε ένα πρόβλημα δίκαιης δίκης. Τώρα σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες. Συγγνώμη, σε αυτές τις περιπτώσεις τι προβλέπετε, μπορεί να διακοπεί η δίκη και να συνεχιστεί και κλεισμένο των θυρών? Κοιτάξτε, οι λεπτομέρειες νομίζω έχουν να κάνουν με το τι ακριβώς έγινε και με το τι προβλέπει την οικονομία. Αλλά σίγουρα θα έπρεπε να απομακρυνθούν οι παρευρισκόμενοι οι οποίοι εκτοξεύουν απειλές. Θα έπρεπε να έχουν γίνει νόμιμες ενέργειες από αυτούς που πράττουν αυτόφορο πλημέλημα, δηλαδή την απειλή και μάλιστα κατά έδρας. Και να δεν μπορούμε να λειτουργούμε στις συνθήκες κανονικότητας. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα νομικά ζητήματα, εγώ θέλω λίγο να πιάσουμε το ζήτημα από αυτό που είπατε εσείς, την αδρανοποίηση της αστυνομίας. Για να έχουμε μια εικόνα σφαιρική των πραγμάτων. Σε μια πολύ παρόμοια υπόθεση στην Βρετανία, πρόσφατα, όταν ασκήθηκε κατηγορία, όχι δεν καταδικάστηκε ακόμα ο αστυνομικός, αλλά ασκήθηκε κατηγορία. Τότε, σε σύνολο 2.500 ενόπλων αστυνομικών στο Λονδίνο, οι 100 από αυτούς περίπου παρέβασαν το όπλο τους, διότι δεν νιώθουν πλέον ασφάλεια δικαίου και δεν νιώθουν ότι μπορούν να κάνουν το καθήκον τους και να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να κινδυνεύουν από μια έτσι στρεβλή ερμηνεία του ποινικού δικαίου. Εγώ, η εκτίμησή μου είναι ότι αν τα πράγματα παραμείνουν έτσι, θα υπάρξει είτε επισήμως είτε εκ των πραγμάτων ένας αφοπλισμός της αστυνομίας. Ότι οι αστυνομικοί δεν θα νιώσουν πλέον με τον ίδιο ζήλο, δεν θα κάνουν την δουλειά τους με τον ίδιο ζήλο. Ίσως να αργήσουν να φτάσουν στον τόπο του εγκλήματος, ίσως να μην πατήσουν γκάζι ώστε να φτάσουν γέρος, ίσως να μην σκεφτούν με τον ίδιο τρόπο που σκέφτηκε ο αστυνομικός. Και δεν θέλω να επικεντρωθώ στην υπόθεση που δεν γνωρίζω ακριβώς τι έγινε, αλλά αν τα πράγματα είναι όπως έχουν, τότε έχουμε έτσι ένα πρόβλημα ασφάλειας και ένα πρόβλημα ασφάλειας ακόμα και για τους ίδιους αστυνομικούς, οι οποίοι αν πάψουν να κάνουν τη δουλειά τους, θα επιτείνουν το πρόβλημα ασφάλειας το οποίο έχουμε όλοι μας και όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδος. Να βγούμε λίγο από το νομικό πλαίσιο και να επιμείνω λίγο στο γενικό. Δηλαδή έχουμε ένα αστυνομικό, ναι, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μία απαγωγή,
Δύο άνθρωποι, δύο τύποι απαγάγουν μια γυναίκα, τη βάζουν με τη βία στο αυτοκίνητο για να την ληστέψουν. Παρεμβαίνει, ναι. Απλοφορούν, οι δύο είναι συσμασμένοι. Ο ένας έχει κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας εντωμεταξύ. Άρα αυτά γίνονται εκ των υστέρων γνωστά, τα οποία προφανώς τα έχει υπόψη τη Σιέδρα. Με κίνδυνο τη ζωή του και του τετράχρονου γιου του, ενδεχομένως ως ποιμιόφιλε, γιατί ήταν και εκτός υπηρεσίας, θα μπορούσε να κάνει τα στραβά μάτια, σώζει τη γυναίκα από τη ληστεία, ενδεχομένως και από άλλα πράγματα. Υφίσταται απειλή γιατί ο άλλος τραβάει όπλο, αμήνεται τραβάει το δικό του όπλο, καταλήγει όπως καταλήγει η κατάσταση και αντί η πολιτεία να τον επιβραβεύσει για την απόφασή του να θέσει εκείνο τη ζωή του, του γιου του κλπ. Για να γλιτώσει έναν πολίτη και υπερβαίνει το καθήκον με την καλή έννοια, τον καταδικάζει. Εδώ υπάρχει ένα θέμα πλέον πολιτικό και κοινωνικό. Έτσι, το τι χώρα θέλουμε. Γιατί δεν μπορεί ο κάθε περιοχή, γιατί έχουμε και έναν ακτιβισμό υπέρ του κάθε περιθωριακού ή παράνομου ή ιδιαίτερου εντός εισαγωγικών εις βάρος της κανονικότητας. Εγώ συμφωνώ με όσα λέτε και θέλω να επισημάνω δύο στοιχεία. Είπατε πολύ σωστά, ήταν δύο τύποι. Διαβάζουμε συνήθως στα μέσα ότι κυνήγησε Ρωμά. Εγώ δεν γνωρίζω αν ο αστυνομικός τη στιγμή που τους κυνηγούσε και τους κατεδίωξε γνώριζε ότι ήταν Ρωμά, διότι αυτό δημιουργεί μια άλλη φόρτιση στο συμβάν. Θα πρέπει να δούμε τα πράγματα μέσα από τη δική τους οπτική γωνία, από τα άτομα που ήταν εκεί επί του πεδίου, διότι συνήθως αναλύουμε τα πράγματα από την άνεση και την ασφάλεια του δωματίου στο οποίο βρισκόμαστε, που είναι θερμενόμενο και πίνουμε καφέ. Θα πρέπει να δούμε τα πράγματα με βάση το πληροφοριακό φορτίο εκείνων που λαμβάνουν αποφάσεις σε συνθήκες δύσκολες. Όπως είπατε, επί του πεδίου και μάλιστα με ένταση και με αγωνία ακόμα και για τους παραβρισκόμενους. Το παιδί του ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Εγώ συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα πρόβλημα για την αστυνομία, η οποία δεν νομίζω ότι... η οποία έχει καταλάβει το εξής, ότι υπάρχει μια ασυμμετρία στον τρόπο με τον οποίο η ένωμη τάξη αντιμετωπίζει την αστυνόμευση. Και η ασυμμετρία είναι η εξής. Αφενός, οι αστυνομικοί έχουν την υποχρέωση να εκτεθούν σε κίνδυνο. Δεν ισχύει ότι ήταν εκτός υπηρεσίας, αλλά οι αστυνομικοί δεν πάβουν να είναι αστυνομικοί όταν είναι εκτός υπηρεσίας. Αν δείτε λίγο την νομοθεσία για την χρήση πυροβόλων όπλων, οι αστυνομικοί μπορούν να επιλέξουν να φέρουν και τον υπηρεσιακό πλεισμό τους ακόμα και εκτός υπηρεσίας. Το οποίο ενισχύει το επιχείρημα ότι δεν πάβουν να είναι αστυνομικοί όταν ρίξει η βάρδιά τους. Άρα λοιπόν υποχρεούνται να συλλάβουν. Με βάση την κώδικα ποινικής δικονομίας, υποχρεούνται να συλλάβουν κάποιον που πράττει ένα αυτόφορο κλιμέλι με κακούργημα. Άρα λοιπόν, ενώ υποχρεούνται να εκτεθούν στο κίνδυνο, τους δημιουργούμε υψηλά εμπόδια για τη χρήση όπλων. Με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν για τη χρήση όπλων και με τον τρόπο που ερμηνεύει και η νομολογία την χρήση όπλων, που μιλάει για σοβαρό κίνδυνο. Μιλάει για. Και είναι. Εγώ αναρωτιέμαι πώς μπορεί κάποιος να. Σε συνθήκες έντασης και καταδίωξης να κάνει την ερμηνεία του κινδύνου. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις για τη χρήση όπλου. Αλλά στη συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται να υπάρχουν δύο συνθήκες οι οποίες έρουν το άδικο χαρακτήρα της πράξης του αστυνομικού, που είναι η χρήση όπλου και η ανθρωποκτονία κατά του υπόπτου. Είναι η άμυνα και η κατάσταση ανάγκης. Κυρίως σε ό,τι αφορά το σκέλος της άμυνας κατά τρίτου, δηλαδή κατά της ηλικιωμένης κυρίας, η οποία ήταν το θύμα της αρπαγής, το θύμα της απαγωγής, όπως φαίνεται, αλλά και κατά του ίδιου του αστυνομικού, γιατί εξ όσων γνωρίζω υπήρξε επίθεση του υπόπτου κατά του αστυνομικού και υπήρξε και πάλι. Yeah. Και αυτό έχει σημασία, διότι οι προϋποθέσεις του νόμου λένε το εξής. Θα πρέπει η χρήση του πυροβόλου όπλου να είναι το ίσα το μέτρο. Δηλαδή το τελευταίο μέτρο που πρέπει κανείς να επιστρατεύσει. Να έχει εξαντλήσει τα υπιότερα μέσα, όπως την παρατήρηση, την χρήση βίας με ράβδο και τα λοιπά. Αν ο άλλος εδώ επειδή όλα αυτά σε συνθήκες εργαστηρίου καλά μπορεί να είναι, αλλά αν ο άλλος ας πούμε τραβήξει πιστόλι, τραβήξει όπλο, ο αστυνομικός τι κάνει, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη ράβδο πρώτα? Ναι, υπάρχει και η δικλίδα ασφαλείας ότι επιτρέπεται η άμεση χρήση όπλου αν υπάρχει έτσι άμεσος κίνδυνος για τη ζωή
του αστυνομικού. Αυτό έτσι είναι μια δικλίδα ασφαλείας που βοηθά τους αστυνομικούς. Και κυρίως αν έχει υπάρξει χρήση όπλου από τον, από τον απαγωγέα, τότε αυτό αλλάζει τα πράγματα. Αλλά αυτό πραγματικά δεν το γνωρίζω αν έγινε. Mm-hmm. Αν έγινε όμως, τότε αλλάζει τα πράγματα και κάνει την απόφαση και την τιμωρία του δικαστηρίου ακόμα πιο περίεργη, ακόμα πιο ύποπτη. Και θα πρέπει να δούμε λίγο και τα πραγματικά περιστατικά, αλλά κυρίως και την αιτιολογία της απόφασης όταν, mm-hmm. όταν αυτή δημοσίευσε. Πάντως, γενικά μιλώντας και πέρα του συγκεκριμένου περιστατικού, διότι αυτό είναι ακόμα ένα περιστατικό, η πρακτική αυτή, η γενική αίσθηση μάλλον, ότι ο αστυνομικός που κάνει τη δουλειά του σώζει ζωές, σώζει περιουσίες, τελικά κινδυνεύει να καταδικαστεί, διότι υπάρχει ένας δικαιωματισμός ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει περάσει και στην δικαιοσύνη, τουλάχιστον σε κάποια κλιμάκια δικαστών, δημιουργεί μια αίσθηση ανασφάλειας και μη τήρησης της κανονικότητας και της νομιμότητας στη χώρα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την αίσθηση ασφάλειας των πολιτών, έτσι. Ναι. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε και νομίζω το μήνυμα που δίνει, ακόμα και αν η απόφαση αυτή είναι ορθή νομικά, το μήνυμα αναμφίβολα είναι το εξής στους αστυνομικούς. Είναι κάνε ό,τι κοιμάσαι. Γι' αυτό που έχει δοθεί και στους πολίτες, έχει πλέον δοθεί ή έχει ληφθεί ως τέτοιο από τους αστυνομικούς. Κάνε ό,τι κοιμάσαι, κάνε ό,τι αδιαφορείς. Εγώ θα λέω να επισημάνω μία έτσι διαφορά της ελληνικής νομικής τάξης από άλλες νομικές τάξεις. Σε χώρες της Δύσης, γιατί πλέον τελευταία λέμε πάρα πολύ συχνά ότι πρέπει να γίνουμε Δύση, αλλά εγώ λέω ας γίνουμε σε πολλά πράγματα Δύση και σε αυτό. Υπάρχει λεγόμενη περιορισμένη νομική ασυλία για αστυνομικούς, η οποία προσπαθεί να φέρει σε ισορροπία δύο πράγματα διαφορετικά. Την λογοδοσία των κρατικών οργάνων κατά την άξιση της καθηκότητα τους, ώστε να μην είναι ατιμόρυτοι για πράγματα που είναι έκνομες ενέργειες, αλλά ταυτόχρονα και την προστασία τους από πράξεις που γίνονται κατά την εύλογη άσκηση των καθηκόντων τους. Ώστε να μην τους τρέχουν, να το πούμε πολύ απλά, επειδή κάναν τη δουλειά τους. Και να μην είναι εύκολο να βρεθούν κατηγορούμενοι ή καταδικασμένοι. Εκτός αν υπάρχουν έτσι, οι νομικές προϋποθέσεις γι' αυτό. Αυτό είναι κάτι που γίνεται στο εξωτερικό, λέγεται qualified immunity, δηλαδή περιορισμένη νομική ασυλία. Και θα πρέπει να το δούμε και στην Ελλάδα. Εγώ το έχω προτείνει δημοσίως, προφανώς δεν έχω εισακουστεί, αλλά θα έλεγα ότι αυτό που ισχύει έτσι για μέλη της κυβέρνησης και υπουργούς, δηλαδή η ασυλία, να ισχύει και για αυτούς που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο ή ιατρούς, ώστε να μην ταλαιπωρούνται σε διαδικασίες πειθαρχικές ή ποινικές για την εύλογη άσκηση καθήκοντων τους. Θα πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, αυτή. Άρα αυτοί οι οποίοι εκτελούν ειδικά καθήκοντα ή λειτουργήματα, τα οποία μπορεί να τους φέρουν εκτεθειμένους σε διάφορες ενδεχομένως κακόβουλες ή υπερβολικές αντιδράσεις, να έχουν έναν τρόπο προστασίας, άρα ό,τι ισχύει για τους πολιτικούς να ισχύει και για άλλες ειδικές ομάδες. Μάλιστα, ωραίο θέμα συζήτηση είναι αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κώστογλου, για την συζήτηση. Θα αναμένουμε και τα περαιτέρω στοιχεία της δικογραφίας και να επαναλάβουμε και τη συζήτηση, να δούμε και τι ακριβώς περιλαμβάνει και ποιο είναι το σκεπτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.